Τώρα κύριε, συγγνώμη, δεν θέλω κιόλας να το πω. Δηλαδή, είπαμε το. Αλλά γιατί έκλειγε στα δικαστήρια στο Μαγκάκι. Η κυρία Σαρή από το πρωί ήταν πολύ φορτισμένη. Τα πρώτα δάκρυα έφυγαν όταν ο πρώην σύζυγός της κατέθεται υπέρ της στο δικαστήριο. Ανά 5 με 6 λεπτά ακούγαμε γυναικείο αναστεναγμό. Γυρνούσαμε, κοιτούσαμε και ήταν η κυρία Εφησαρή αυτή και που ζήταγε, και ζήταγε λέει από πάνω και 7,6 εκατομμύρια. Και έκλειγε. Δηλαδή εγώ πρέπει να τα δώσω, τι να κάνω. Πρώτη φορά έχω ακούσει εγώ να ζητάς και να κλαις κιόλα. Και εγώ τι έπρεπε να κάνω, να πάω στον δρόμο να αυτοκτονήσω. Που ζητάει 7,6 αυτή και 6 ο Καρατζαφέρης. Το στέλνει από εκεί φυλακή. Δεν θέλει μόνο 6. Θέλει με δίκη μέσα. Έχω κονέγω με τον παλαιό Κώστα μου στην ελικόπτο χέφτη. Είναι σίγουρο ότι με βλέπω παλαιό Κώστα αυτή την ώρα. Έχει κάτσο. Ταξίνει τώρα γιατί τόσο καιρό που έχει να επιδείξει ο άνθρωπος αυτός. Θέλει τώρα. Πώς τη λένε αυτοί, να ορίσει τον εαυτό του ως όριο της άτυρας. Ήθελε να γίνει πολιτικός και τσέφτηξα εγώ. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει στη Βουλή, δεν είναι θέμα. Αλλά και με το βρακί μας. Και δεν μπορώ εγώ ό,τι βλέπω να με το σωτηρίζω. Να μην απαθείς, να είναι η άλλη σταυρώστε με, σταυρώστε με. Και εγώ να λέω, αχ, τι ωραία να πίνει. Δεν γίνεται. Αλλά δεν κατάλαβα εγώ, έγινε η παρεξήγηση. Δεν κατάλαβα εγώ. Πες το. Δεν υπάρχει όριο. Αυτός γιατί βάζει όριο το παντελόνι του και τελικά δεν το βγάζει να μου δείξει τι έχει να μου δείξει. Θέλει να μου δείξει ο άνθρωπος στον καιρό. Έκανα λάθος και μάλλον θα πρέπει να το σκεφτώ σωστά το θέμα. Αν τελικά το βρει. Πού να ξέρω καλά ότι θέλει τέτοια γνωριμία. Δεν μιλάς και εσύ λίγο να συνεννοηθούμε. Κάθεσαι και κλαις. Γι' αυτό φτάσαμε εμείς στα δικαστήρια. Πάρε ένα τηλέφωνο, μίλα μου ανοιχτά. Πες μου που φτάσαμε και εδώ, προχώρα κύριε. Μα να φτάσουμε σε τέτοια παρεξήγηση τώρα. Θα μπορούσαμε να το έχουμε μιλήσει αλλιώς το θέμα. Ωραία γυναίκα είσαι. Τι να πω. 7,6 εκατομμύρια να κάνω την καρδιά μου πέτρα. Άκου τώρα ποιο ήταν το θέμα της. Πού τι μου πήγε στο μυαλό. Σου λες είναι γι' αυτά είναι εδώ. Κάντο κύριε. Αν είσαι μάγκας τι μου το δείξει εδώ συνέχεια το φερμουάρ. Όχι έχει το δίκιο της. Όχι είμαι με το μέρος της. Τελείωσε. Πρέπει να σου πω. Γενικά μιλάμε. Δεν μίλησα συγκεκριμένα. Τελείωσε. Για αλλού, μια φίλη μου που θέλω να τη χειρέτσα. Δεν μπορώ από την τηλεόραση να χαιρετήσω μια φίλη μου. Ευχαριστώ δημόσια του Θήμιο Καρακατσάνη. Το μεγαλύτερο αριστοφανικό ηθοποιό και το λέω εγώ που του έχω απεριόριστη εκτίμηση που της είπε και η γιαγιά μου ήξερε το άντρο 16. Αλλά δεν θέλει να πάει στη Βουλή να νομοθετήσει. Και τον κύριο Κολοβό εκ μέρους του ΣΕΗ. Και αυτό θα τα